βαθιά σου να το ξεκινήσουμε έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Στεφανή, η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Ανατιμηθήλιο. Η χώρα μας δοκιμάζεται πολύ σκληρά. Το δεύτερο κύμα, από ό,τι ξέρετε, οι αριθμοί έχουν την τάση μετά το καλοκαίρι να ξεφεύγουν. Η δεύτερη καραντίνα γενικά ακόμα δεν έχει αποδώσει τα πρέποντα. Από εκεί και πέρα, όλες οι λειτουργίες δημόσιες προσπαθούν να ενστερνιστούν όλα αυτά τα μέτρα και να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για την ασφαλειά τους. Ο Δήμος Δολυβόχας πραγματικά από την αρχή ξεκίνησε. Έχουμε τηρήσει όλα τα πλαίσια της λειτουργίας, όλα τα πρωτόκολλα. Αρκετοί υπάλληλοι δουλεύουν με τηλεργασία. Οι πόρτες είναι μεν κλειστές, αλλά ο κόσμος εξυπηρετείται είτε τηλεφωνικά είτε με ραντεβού όταν υπάρχει μια ανάγκη. Και όλα τα προβλεπόμενα τηρούνται αυστηρά, είτε στα γυμναστήρια, είτε στα σχολεία, είτε με καθαρισμούς, είτε με απολυμάνσεις, είτε με τα συνεργεία τα οποία βοηθούν έξω στους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν την ανάγκη. Είναι μια κατάσταση πραγματικά η οποία είναι πολύ δύσκολη και η εργασία η οποία απαιτείται να γίνεται βάση πάνω από αυτό το βαρύ έτσι, φορτίο είναι δύσκολη. Νομίζω όμως ότι μέχρι τώρα πάμε καλά. Ευτυχώς στο Δήμο μας δεν έχουμε μια σειρά μεγάλων κρουσμάτων. Προσφάτως είχε έρθει και ο ΕΟΔΗ εδώ, κινητές μονάδες. Περίπου πραγματοποίησαν 230 rapid test, δεν βρέθηκε κανένα θετικό κρούσμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε νομίζω είναι ότι με υπευθυνότητα, με πολύ σοβαρότητα, με σεβασμό στον εαυτό μας και σεβασμό στον συμπολίτη μας, πρέπει να προσέχουμε όλοι για να περάσουμε όσο πιο δυνατόν χωρίς βαριές συνέπειες στην κατάσταση αυτή. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, απαιτείται όμως υπομονή και υπεύθυνη στάση.